Καλημέρα. Γεια σας, κυρία Κανέλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εσείς το έχετε αφήσει. Μ' άρεσε αυτό, το έκανες σαν παπάς που... Ναι, το κάνει αυτό, τώρα εδώ και δύο. Βγάζει με αγιασμό, ναι. Εδώ και δύο χρόνια. 1,5-2 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνει. Εσείς το έχετε αφήσει αυτό? Όχι. Α, είστε στο κουτράδι. Δεν το έχουμε αφήσει καθόλου, ούτε στο σπίτι, ούτε στα γραφεία, ούτε πουθενά. Είμαστε με τα απολυμαντικά μας, δεν εμπιστευόμαστε τη διαδικασία και να την αφήσουμε σε τρίτους, γιατί είναι υπόθεση του καθενός και της καθεμιάνης. Μάλιστα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής προστατεύουμε και τους άλλους. Ειδικά για σκέψου σε... και τους δυστυχείς, τους courier ή αυτούς που κουβαλάνε πράγματα στα σπίτια. Σωστά, και ειδικά που συναντάνε ανθρώπους και ανταλλάσσουν στο δικό μας χώρο που είναι το σπίτι μας προφανώς και δεν θα αφήσουμε κανέναν άλλο να κάνει αυτό που λέμε απολύ μας. Τώρα... Εγώ θεωρώ σπίτι μου όλους τους χώρους που κινούμε. Και νομίζω ότι αυτό με έχει σώσει. Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας, επειδή θα συζητήσουμε αρκετά και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ρωσία. Πριν από αυτό όμως, κυρία Κανέλη, ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα που σήμερα είναι πρώτο στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με τις μονάδες εντατικής θεραπείας και το αν υπάρχουν μονάδες οι οποίες κρατιόνται για VIP ασθενείς αν νοσήσουν. Ο κύριος Πλεύρης κατέθεσε ήδη μηνυτήρια αναφορά κατά του πρόεδρου του ΣΠΟΕΔΗΝ που έκανε αυτή την καταγγελία. Εκτιμάτε ότι συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες του κόσμου κρατιόνται, αν δεν κάνω λάθος, μία ή δύο μονάδες για τους ανώτατους ηγέτες, δηλαδή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Και δεν σημαίνει ότι αυτές είναι σε λειτουργία όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Είναι ένα είδος μονάδων που λειτουργεί μόνο ad hoc. Από εκεί και ύστερα έχω την εντύπωση ότι από την ώρα που δεν αρκούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των πραγμάτων αρχίζει η επιλογή. Και δεν θέλω να ρίξω το βάρος σε κανένα γιατρό που υποχρεώνεται ξαφνικά από την έλλειψη μονάδων εντατικής θεραπείας να γίνει Θεός στη θέση του Θεού. Να γίνει η τύχη στη θέση της ατυχίας ή της τύχης του καθενός μας. Ή να πρέπει να ξεπεράσει το επάγγελμά του ότι έχει μάθει, ότι έχει σπουδάσει, γιατί δεν αντέχει και πρέπει να πάρει με κάποια κριτήρια κάποια απόφαση. Σε αυτό το βασανιστήριο δεν θα ήθελα να βρεθώ ποτέ και δεν θα ήθελα να επιτρέπω να βρίσκεται κανένας ως πολιτικός, γιατρός και επιστήμονας. Δεν έχουν επιταχθεί οι μονάδες που έπρεπε. Αντιμετωπίζεται και η μονάδα εντατικής θεραπείας και η υγεία σαν ξενοδοχειακή υποστήριξη. Κάτι που δεν λειτουργεί, γι' αυτό και δεν έχουν επιταχθεί. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν αποκτούμε παραπάνω. Αυτή ήταν και πάντα η αιτιολόγηση της προηγούμενης, της ΝΥΜ και της επόμενης κυβέρνησης. Ασχολούμαι ως δημοσιογράφος, ειλικρινά σας τους λέω, πάνω από 40 χρόνια με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε κάθε κίνηση που γινόταν για να πολλαπλασιαστούν. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χώρα μας. Που έχει αυτή τη διασπορά με τα νησιά της, έτσι δεν είναι? Ναι, τα νοσοκομεία της είναι και αυτά, όσα μείναν ανοιχτά, γιατί και αυτά τα κλείσαμε, τα συρρυκνώσαμε. Πάρα πολλά. Έχει τουρισμό, υπήρξαν χρονιές που είχαμε 30 εκατομμύρια τουρίστες. Επομένως, όταν έχεις εντατική θεραπεία, δεν την έχεις μόνο για 5 μέρες ή 10 μέρες. Δεν είναι ξενοδοχείο που πας διακοπές. Την έχεις για όταν τη χρειάζεσαι. Ναι, τι πάνω ότι δεν την έχω επειδή δεν θα τη χρειαστώ? Πόσοι άνθρωποι μένουν απ' έξω? Ως δημοσιογράφος, μη μου πείτε ότι δεν σας έχουν πάρει τηλέφωνο 500.000 φορές να βρείτε κρεβάτι προ-πανδημίας. Δεν θα σας πιστέψω. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πάμε παρακάτω, Λιάννα. Έχει συμβεί, Χρειαζόταν να βάλεις μέσον πριν. Τώρα είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βάλεις μέσον ή όχι, όταν υπάρχουν ανεπίταχτες μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες έπρεπε να είναι με επίταξη, να είναι και δωρεάν. Πώς να σας το πω? Δεν μπορεί η πανδημία να αφορά τους πάντες και μετά να καταλήγουμε ποιος πλούτησε και ποιος δεν πλούτησε. Πάμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρωσία και τη συνάντηση που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναθερμάνθησαν οι σχέσεις μας, οι οποίες περνάνε μια δύσκολη φάση την τελευταία δεκαετία. Και εδώ θέλουμε και τη σφαιρική ανάλυση σου, γιατί έχουμε περάσει, είναι παραδοσιακό σύμμαχος η Ρωσία της χώρας μας, αλλά τα τελευταία με τα μνημόνια και τα τελευταία 10-12 χρόνια τα πράγματα. Παραδοσιακός πώς το εννοείτε? Κοντά ελπίζω είμαστε. Όχι το Μόσκοβο που θα σώσει και τέτοια. Όχι. Δεν μιλάω για το Ξανθόγεννο. Ναι, ελπίζω δηλαδή, γιατί θυμάμαι και κάτι χρυσαυγίτες που πηγαίνανε εκεί και ζητάγανε τη στήριξη για να επιβάλλουν τα άρεστα μαύρα κατάμαυρα σχέδιά τους. Ναι. Ναι. Τώρα μπορούν να αναθερμαθούν οι σχέσεις μας? Κοιτάξτε, δείτε, εξαρτάται τι θεωρείτε κάποια αναθέρμανση. Από ό,τι φαίνεται και από το αποτέλεσμα της συνάντησης, μόνο οικονομικό είναι το ζήτημα. Ναι. Οικονομικό και τουριστικό. Οικονομικό είναι μόνο, όταν διότι είναι οικονομικά, το θέμα της Τουρκίας είναι το ένα που απασχολεί τη χώρα μας και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το άλλο. Άμα συμφέρει και τις δύο πλευρές, θα αναθερμαίνονται οι σχέσεις. Άμα δεν τις συμφέρει, δεν αναθερμαίνονται. Από την ώρα λοιπόν που υπάρχουν αγωγοί, από την ώρα που η χώρα είναι εξαρτημένη από αγωγούς και από πετρέλαια, θα τις αναθερμάνεις θες δεν θες. Θα σας το πω λίγο και πιο ομά. Από την ώρα επίσης που η Ρωσία έχει στην πόρτα της το ΝΑΤΟ και δεν θέλει το ΝΑΤΟ με τίποτα,
έχεις πρόβλημα. Παραδοσιακά η Ρωσία ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει πάρει θέση υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Και παραμένει σταθερή σε αυτή τη σχέση και σε αυτή τη θέση. Μέχρι εκεί έχετε δει εσείς τίποτα από πλευρά συμμάχων εντός ΝΑΤΟ και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπάρχει όμως, Λιάνα, και η τοποθέτηση της Ρωσίας απέναντι στα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Και οι σχέσεις που έχει η Ρωσία με την Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι που το έθεσε ο Μητσοτάκης στον Πούτιν. Ναι, αλλά είναι εξίσου παραδοσιακά καλές και παραδοσιακά οικονομικά χρήσιμες. Αν θυμάστε καλά, όταν άρχισαν οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τουρίστες έπαψαν να έρχονται εδώ και πήγαν στην Τουρκία. Μετά έρθει ο κορονοϊός και δεν πάνε τουρίστες πουθενά. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορεί να έχεις άλλη θέση για το Ουκρανικό, άλλη θέση για το Κωσοβάρικο, άλλη θέση για το ελληνοτουρκικά, άλλη θέση για τη Λιβύη, άλλη θέση για τη Τώρα, Συρία. Μιας και το είπες, εμείς στη Συρία τι κάναμε, για παράδειγμα. Φοβάσαι ότι εκεί μπορεί να υπάρχει ανάφλεξη. Δηλαδή μπορεί να δούμε, γιατί δεν το απέκλεισε και ο Πούτιν χθες κατηγορηματικά. Μπορεί να δούμε σύγκρουση, μπορεί να δούμε τη Ρωσία να επιτίθεται στην Ουκρανία. Περισσότερο από ό,τι στην Κρυμαία εννοώ. Να έχουμε έναν κανονικό πόλεμο. Η σύγκρουση πρέπει οπωσδήποτε να είναι συνάρτηση του ποιος θα αρχίσει πρώτος. Γιατί δεν την είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κρυμαία. Ναι. Τη σύγκρουση την ευρύτερη. Αυτές άκουσα εγώ τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί ποτέ. Αλλά θα τους σκίσει τα βάρδουλα στο οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, βλέπετε ότι πρόκειται. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ακριβώς έτσι. Ναι. Έτσι το είπε, μη γελάς. Δεν έχω άλλο τρόπο να σου το πω. Σε αυτό το επίπεδο τη ρίχνουν οι ηγέτες στη συζήτηση. Δεν τη ρίχνω εγώ και εσύ. Είχα πολλά χρόνια να ακούσω τη φράση. Ελεύθερη μετάφραση αυτών που είπε ο Μπάιντεν. Δηλαδή, ιστορίες τις οποίες ό,τι και να πούν αυτοί, όσο και να γελάσεις εσύ, η αλήθεια είναι ότι την πληρώνουν από κάτω οι λαοί. Άμα το δεις τι πληρώνει και ο Ουκρανικός λαός και ο Ρώσικος λαός και ο Αμερικάνικος λαός από κάτω, θα το καταλάβεις. Μάλιστα. Αλλά να σου πω και κάτι. Ναι. Στο χρήμα είναι η ιστορία. Και από την ώρα που είναι στο χρήμα, κρατήστε σήμερα ότι μέχρι και ο Μάσκ που κάνει αστροβόλτες την ώρα που εσύ και εγώ συζητάμε για το αν θα πάμε με το λεωφορείο σαν τη Σαρδέλα ή όχι. Σωστά. Ναι. Οι λαοί αυτό συζητάνε τώρα. Και αν κινδυνεύουμε από τον κορονοϊό, είπε ότι δεν του αρέσει η έκφραση CEO και θέλει να το λένε Τεχνοκίνγκ. Πώς να το λένε? Δηλαδή βασιλιά της τεχνολογίας. Τεχνοκίνγκ. Λοιπόν, όταν εγώ έχω να μετράω μετά την πανδημία και εσείς μου λέτε για τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ποιος θα λέγεται βασιλιάς της τεχνολογίας και ποιος θα λέγεται βασιλιάς της σωλήνας του πετρελαίου και ο κόσμος δεν έχει φίστουλες για να βάλει αιματάκι στα παιδάκια του. Από εκεί και ύστερα και ακούω για την ανισομέρεια και την ανισοκατανομή σε ολόκληρο τον κόσμο των εμβολίων, θα πατήσω το κοπολίωμα. Αν είχαμε κομμουνισμό, δεν θα είχαμε ανισομέρεια εμβολίων. Καλημέρα. Αν αυτή λοιπόν είναι η editorial απάντηση στο προηγούμενο. Τώρα λέω να σε εξηγήσω λέγοντας ότι. Θα ήταν εκτός εμπορίου και για όσους κόπτονται για τα εμβόλια να θυμηθούν ότι τράβηξε η Νότια Αφρική επί Μαντέλα. Ναι. Όταν τον τετσέρνανε στα δικαστήρια μια ολόκληρη χώρα για τις πατέντες των φαρμάκων των γενοσύμων. Και μετά βάλαν τα γενώσιμα στο εμπόριο και όλοι περνάνε ζάχαρη και πλουτίζουν. Καλημέρα. Όταν το 10% του πληθυσμού στον κόσμο, το 10%, έχει στα χέρια του 76% του πλούτου, μία είναι λύση. Τελειώνει το θέμα. Κομμουνισμός. Ανανεώνουμε, Λιάνα. Ευχαριστούμε πολύ. Στείλε μήνυμα στον Μάσκ ότι αντί για Τέκνο Κίνγκ ή CEO μπορεί να λέγεται Τσέο, απλώς που είναι επί το ελληνικότερο, να είναι ευχαριστημένο. Όχι, μάτια μου. Μίγα τσετσέ μπορεί. Τσε καθόλου. Καλημέρα. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Για χαρά. Είσαι τρίτος του ρουθούνι του Τσέο, Έλλον Μάσκ. Καλημέρα.